Σταμάτησε να βοηθήσει τον φίλο του που τραυματίστηκε σε τροχαίο, ενώ ο άλλος βρήκε την ευκαιρία να αδειάσει το πορτοφόλι του που είχε αφήσει στο όχημά του. Το απίστευτο αυτοπεριστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη λεωφόρο Καζαντζίδη στο Ηράκλειο. Τον βλέπω, τον ρωτάω τι γίνεται, σταματάω τα μάξι στα 3 μέτρα από μένα. Να τον βοηθήσω. Λογικό είναι, ανθρώπινο. Και μου λέει το τι έγινε, από κάνα δεκάλεπτο και μετά. Έρθει μια κυρία και μου λέει ότι μου πειράξαν τα μάξι. Γυναίκα που αντιλήφθηκε την κλοπή ενημέρωσε τον 25χρονο που εκείνη τη στιγμή βοηθούσε τον τραυματισμένο φίλο του με τον νεαρό να κινητοποιεί άμεσα τον Αλγερινό. Και του λέω ποιος είναι. Και μου λέει αυτός, τον δείχνει. Τον πιάνω, τον κινητοποιώ και του λέω ρε παιδί μου ότι φέρε ότι πήρε από το μάξι, το αρνιότανε. Έστειλα άλλον να δει αν είναι το πορτοφόλι εκεί πέρα, μου λέει είναι. Ναι. Τον έδωσα λοιπόν σε έναν άλλο. Και τον εκρατούσε. Ναι. Και πήγα και είδα ότι έλειπε το χρηματικό ποσό. Και μου άρχισε και μου έδινε το χρηματικό ποσό πίσω. Εγώ δεν τον άφηνα να φύγει λοιπόν. Τους είπα να καλέσουν την ασφάλεια να έρθει να τον παραλάβει. Ήρθε η ασφάλεια. Ο 25χρονος δεν φοβήθηκε ούτε στιγμή. Ακινητοποίησε τον Αλγερινό και ενημέρωσε περιπολικό το οποίο περνούσε από το σημείο. Όπως είπε, ο στόχος του ήταν να μην πέσει άλλος πολίτης θύμα του 43χρονου άντρα. Τον έπιασα κατευθείαν από το χέρι του μπράτσο και τον κινητοποίησα σε ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Έπρεπε να το κάνω αυτό. Γιατί αν δεν είμαι εγώ σήμερα, θα είναι κάποιος άλλος αύριο. Οπότε πρέπει να γλιτώσω. Όπως μου το είπε και η αστυνομία, ότι ξέρεις κάτι, μου λέει γλίτωσες. Είχε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό πάνω του. Είχε ένα τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτας. Είχε κάποια πράγματα. Επειδή μου φαινόταν δεν είναι τύπος ο οποίος θα πάρει ένα πορτοφολάκι 10-20 ευρώ και θα φύγει. Και μου λέει αυτό θα πήγαινε προς Χερσόνησο. Πέρα από τα 150 ευρώ που αφαίρεσε από το πορτοφόλι του νεαρού, στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν πάνω από 1.500 ευρώ, ένα κινητό και χειριστήριο γκαράζ, αντικείμενα που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει. Μου λέγανε οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ότι να τον αφήσω να φύγει, δεν τον άφηνα με τίποτα. Γιατί τους είπα ότι σήμερα είμαι εγώ, αύριο είσαι εσύ. Το μόνο ψεύτηκα είναι ότι πρέπει να τον κρατήσω εδώ πέρα, δεν πρέπει να φύγει μέχρι να έρθει η αστυνομία. Και αντέδρασε όταν τον ακινητοποίησε? Όχι. Όχι. Μια στιγμή άρχισε και με φιλούσε. Ο Αλγερινός συνελήφθη, κατηγορούμενος για κλοπή και πλαστογραφία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες παρέδωσε στις αρχές διαβατήριο γαλλικών αρχών, το οποίο όμως ανήκει σε άλλον, ενώ είχε απολεσθεί το 2018.